σας. Καλωσορίζουμε και σήμερα στο γαλανό ουρανό μας, Νίκος και Σπύρος. Καλησπέρα και από μένα. Άλλη μια πέμπτη εδώ μαζί, για να αναλύσουμε τα κακό σκήμενα και τα καλό σκήμενα. Σπύρο. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε σε κάποια πράγματα για τον τρόπο λειτουργίας του Αθηναϊκού Δήμου, δηλαδή για την Εκκλησία του Δήμου, διότι το τρέξαμε τις άλλες φορές, το τρέξαμε πολύ επιφανειακά, δεν μπήκαμε σε βασικές έτσι, διατάξεις, να δούμε λίγο πιο πολύ το βάθος και τι συνεπάγεται αυτό το βάθος και για την τότε κοινωνία και τι προεκτάσεις έχει για τη σημερινή κοινωνία, στην οποία έχουμε επίσης, όπως λέμε, το πολίτευμα της δημοκρατίας. Λόγω μεν δημοκρατία, έργο δε υπό του χειρίστου ανδρός αρχή. Για να παραφράσω και λίγο το Θουκυδίδιο. Νίκο. Λοιπόν. Προχωρήσουμε στις διατάξεις της Εκκλησίας του Δήμου, που είναι η καρδιά. Να προχωρήσουμε εκεί, στη λειτουργία, το πώς λειτουργούσαν... Ναι, το πώς, πώς λειτουργούσε η Εκκλησία του Δήμου. Ωραία. Ας πούμε λοιπόν ότι ο Σόλων όταν ήρθε στην εξουσία, όταν του δώσαν την εξουσία μάλλον για να βγει μια άκρη, υπενθυμίζουμε ότι ο Σόλων επιλέχτηκε και από τους πλούσιους και από τους φτωχούς για να βγει μια άκρη, γιατί υπήρξε μια χοντρή κόντρα μεταξύ τους. Ο Σόλων δεν έκανε αυτό που περίμεναν οι μεν και οι δε. Έφερε μια ισορροπία. Έκανε το καλό της Αθηναϊκής Δημοκρατίας και όχι των πλουσίων ή των φτωχών. Η κόντρα, να πούμε, καλό είναι να υποθεί, είχε ξεκινήσει επειδή οι αριστοκράτες της τότε εποχής είχαν χάσει τελείως την αίσθηση του μέτρου. Είχαν ουσιαστικά υποδουλώσει μέσω της οικονομίας εκείνη την εποχή τους φτωχούς. Τους βάζαν ουσιαστικά να δουλεύουν για... Τους είχαν στη δούλευσή τους τελείως σχεδόν ως δούλους. Είχε κατασχεθεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις η περιουσία και τους είχαν απλά στα δικά τους κτήματα, τα οποία είχαν γίνει πλέον ιδιοκτησία των αριστοκρατών και δουλεύανε για αυτούς για ένα κομμάτι ψωμί. Όλη αυτή η κατάσταση πυροδότησε κάποια στιγμή μια έκρηξη. Και αυτή η έκρηξη ήταν που οδήγησε το Σόλωνα στο να παρέμβει και να εξομαλύνει τα πράγματα. Τον καλέσανε δηλαδή, έτσι. Κοίτα, είναι τέτοια γεγονότα που οδήγησαν και στη δημιουργία ουσιαστικά της πόλης κράτους, δηλαδή να φύγουμε από τα βασίλεια που ήταν πιο αριστοκρατικά και να φτιαχτεί η πόλη κράτος, να φτιαχτεί και ο οπλίτης και η οπλητική φάλαγγα, η οποία οπλητική φάλαγγα δεν ήταν ένα στρατιωτικό καθαρά γεγονός, μια στρατιωτική καινοτομία, είχε και πολιτικές προεκτάσεις. Πλέον ο οπλίτης ήταν και πολίτης, μπορούσε να παίρνει αποφάσεις και για την πολιτεία, διότι υπερασπιζότανε με τη ζωή του, το αίμα του, την πολιτεία. Κάποια στιγμή θα το αναλύσουμε λίγο την οπλητική φάλαγγα, περισσότερο στις πολιτικές του προεκτάσεις και όχι τόσο τη στρατιωτική της λειτουργία, για να δούμε σιγά σιγά το πώς γίνανε οι αλλαγές. Δεν εμφανίστηκε ξαφνικά η Δημοκρατία και ο Σόλων. Υπήρχαν ήδη κάποια σπέρματα από πίσω που οφείλονταν στις ανισορροπίες που υπήρχαν σε αυτήν την αδικία εις βάρος των μη γεωκτημόνων ή των μικρών γεωκτημόνων. Ναι, αυτή ήταν η αιτία για την οποία καλέσαν τον Σόλωνα να βγάλει την άκρη. Δηλαδή, όπως είπε και ο Σπύρος πριν από λίγο, οι πλούσιοι το παρακάνανε σε τέτοιο βαθμό, ούτως ώστε πήρανε όλες τις περιουσίες των υπολείπων. Πάντα οι πλούσιοι είναι οι πιο λίγοι αθλητικά. Τον ένα από τους 7 σοφούς της αρχαιότητας. Ναι. Δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο Σόλων. Δεν καλέσανε τον πρώτο τυχόντα. Ναι, θα το πω αυτό. Τον σέβονται όλοι. Ναι, ο Σόλωνας πρέπει να πούμε ότι ήταν από τους πλουσίους, ήταν από τη μεριά των πλουσίων, ήταν πολύ πλούσιος ο ίδιος. Όταν λοιπόν φτάσανε στα άκρα τα πράγματα, γιατί οι πλουσιώδες το παρακάνανε, πάντα είπαμε είναι λίγοι πλούσιοι, ο πολλής κόσμος όχι μόνο έχασε τις περιουσίες του, αλλά έχασε ακόμα και την ελευθερία του προσωπική, σε σώμα. Γινόταν δηλαδή δούλοι. Κάποια στιγμή επανασατίσανε, κάπου στο. Πώς ήταν, στο 700 προ ήταν, δεν θυμάμαι καλά.
Πιο κάτω, αρχές 7ου αιώνα πρέπει να ήταν. Ναι, ναι, εκεί περίπου. Και κάποια στιγμή, επειδή έφτασε το απροχώρητο η ιστορία, ξεσηκωθήκαν οι φτωχοί με τα όπλα. Φυσικά οι πλούσιοι, εφόσον είναι πιο λίγοι, σημαίνει ότι δίνανε λεφτά για να έχουν στρατό, αλλά και ο στρατός ήταν λίγος. Υπήρξε λέει ένα μπέρδεμα εκεί πέρα. Φτάσαν στα άκρα τα πράγματα και συμφωνήσαν όλοι μαζί. Να κάνω μια μικρή παρέμβαση εδώ. Οι αρχαίοι Αθηναίοι δεν ήταν οι διαδηλωτές του συντάγματος που μόλις κάνουν ένα ντουι μπάτσι κλάνουν μαλλί. Καλά, ναι. Αυτοί ήταν άνδρες. Δηλαδή είχαν σαφώς και οι αριστοκράτες και οι τύρανοι μετά είχαν και μισθοφορικό στρατό. Αλλά δεν καταλάβανε. Ναι, δεν καταλαβαίναν οι αρχαίοι και οι Αθηναίοι από τέτοια πράγματα. Ναι, βέβαια, βέβαια. Μα, ναι, τη μεγαλύτερη μηχανή, πολεμική μηχανή της αρχαιότητος στη Σπάρτη, η Αθήνα, την πολεμούσε επί 30 χρόνια και η Σπάρτη δεν μπορούσε να τα φέρει βόλτα. Βέβαια, η Σπάρτη δεν ήταν μόνη της, ήταν μαζί με τόσες άλλες. Είναι Πελοποννησιακός πόλεμος. Δηλαδή ήταν Αθήνα και όλοι οι υπόλοιποι. Η Σπάρτη, Πανελλήνιος είναι. Γι' αυτό γίνεται, το ονομάζουμε εμφύλιο. Ναι, ναι. Είχες ο μοναδικός εμφύλιος που είναι. Μεγάλος. Τέλος πάντων, όπως και να έχει. Συμφωνήσαν λοιπόν όταν αυτά τα πράγματα στα προχώρητο και κινδύνευε να εξαφανιστεί το παν, συμφωνήσανε να φωνάξουν τον Στόλωνα, ο οποίος ήταν ένας από τους 7 σοφούς της αρχαιότητας, να... και ποιητής ήταν, να βάλει ένα όριο, μία τάξη. Οι πλούσιοι περιμένανε ότι θα ευνοήσει αυτούς, επειδή ο Στόλωνας ήταν από πολύ πλούσια οικογένεια. Και αριστοκρατικής καταγωγής. Ναι. Οι φτωχοί νομίζαν ότι θα πάρει όλες τις περιουσίες των πλουσίων και θα τις δώσει σε αυτούς. Ο Στόλωνας έκανε το καλό για την πόλη. Δηλαδή, τη μέση λύση. Απλά έκλεισε την ψαλίδα μεταξύ των πολύ πλουσίων και των πολύ φτωχών. Μεταξύ των πλουσίων και των φτωχών. Αυτό είναι η ισορροπία σε μια κοινωνία. Δεν γίνεται να γίνει τίποτα άλλο. Ούτε όλο τον πλούτο να έχουν οι πλούσιοι, ούτε να πάρουν τα πάνω όλα οι φτωχοί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό που δεν γίνεται, αυτό που είναι αδιανόητο, είναι το να περάσει η περιουσία κάποιου στα χέρια κάποιου άλλου και ακόμα χειρότερα να τον εβάζεις στην περιουσία του, τη γη του, να δουλεύει προς όφελός σου. Αυτό είναι αδιανόητο. Ναι. Ήρθε λοιπόν ο Στόλωνας το 694, το 594 π.Χ. να θέσει τους νόμους του. Τους νόμους τους έχουμε. Είναι ένα βιβλίο που έχει βγει, που έχει όλους τους νόμους. Κάποια στιγμή θα τους αναλύσουμε, να τους πούμε για αυτούς. Για ένα χρόνο. Εκεί γεννάται λίγο πολύ η δημοκρατία. Είναι οι πρώτες βάσεις για τη δημοκρατία, που μετά αργότερα ο Κλισθένης το 508 το διευρύνει. Ο Κλισθένης μπορεί να είναι αυτού καθεαυτού ο δημιουργός της δημοκρατίας, αλλά δεν υπήρχε ο Σόλωνας κάποια χρόνια νωρίτερα να βάλει τις πρώτες βάσεις, δεν θα γινόταν δουλειά. Νίκο, κάνε μια χάρη, μην βάζεις αυτό το άσο στο τέλος. Μην βιάζουμε τα ονόματα. Το λέω σε όλους, μην βιάζουμε τα ονόματα. Σόλων είναι ο άνθρωπος. Ναι, εντάξει, αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα. Η περιγραφή της Αθηναϊκής Δημοκρατίας είναι, δεν είναι, δηλαδή υπάρχουν διαφορές μεταξύ της Αθηναϊκής Δημοκρατίας του Σόλωνα, του Κλισθένη, του Εφιάλτη και του Περικλή. Στην εποχή του Σόλωνα δεν μιλάμε πια για Αθηναϊκή Δημοκρατία. Δεν μιλάμε ακόμα για Αθηναϊκή Δημοκρατία. Ναι, υπάρχει Αθηναϊκό βάσεις. Πολίτευμα. Ναι, ναι, είναι οι βάσεις. Είναι οι πρώτες βάσεις. Αλλά πριν φτάσουμε στο τι έχει κάνει. Τι έκανε ο Σόλωνα ακριβώς. Ο Σόλωνα τι έκανε ακριβώς. Να δούμε τις μεταρρυθμίσεις του Σόλωνα ή τις αλλαγές του Σόλωνα. Αυτό είναι από αποσπάσματα διαφόρων συγγραφέων και περισσότερο του Ηροδότου που τα μαζέψανε και... Το συγκεκριμένο είναι από το Αθηναϊκή Πολιτεία του Αριστοτέλους. Ναι, ο Αριστοτέλης έχει διασώσει πολλά. Ναι. Και το ωραίο είναι ότι ο Αριστοτέλης είχε γράψει και άλλα βιβλία, ειδικά αυτό είναι μια επιτομή. Αλλά δεν το... Μ' αρέσει που αυτοί που τα αντιγράφαν τα βιβλία, οι μοναχοί και άλλοι, ενώ ήταν λάτρεις του Αριστοτέλη, δεν σώσαν και όλα τα έργα. Το 1/3 έχει σωθεί, νομίζω. Ναι. Λοιπόν... να πούμε λίγο νωρίτερα από το Σόλωνα τι είχε γίνει. Προδράκοντα εποχή, ας πούμε. Υποτίθεται ότι σύμφωνα με τον Αριστοτέλη. Πάμε στον 7ο αιώνα. Ναι. Να πάμε κατευθείαν ή να πούμε και λίγο νωρίτερα τι έχει γίνει. Για το Κυλώνιο Αγός, τι. Όχι. Ότι η πρώτη πολιτιακή εδραίωση έγινε με τον επικισμό του Ίωνα στην Αθήνα.
Και τότε πρώτη φορά χωρίστηκαν 4 φυλές. Αλλά αυτό μιλάμε πάμε πολύ πίσω. Και είναι και ίσως... Είναι αρκετά. Ναι, είναι πολύ πίσω σε χρόνο. Είναι και αρκετά ενώ σε έκταση τα στοιχεία. Όχι, όχι, μόνο αυτό ήταν. Ωραία, ρίξτε τα κάτι επιτομή. Ναι. Εκεί πέρα. Μετά και τον Ίωνα ήταν ο Θησεύς. Κατευθείαν μετά τον Ίωνα ήταν ο Θησεύς βασιλεύς. Ναι, ναι, ναι. Όχι, πρώτα ήταν ο πατέρας του Αιγαίας. Ναι, εννοεί, ναι, ναι, ρε παιδί μου, δεν πάμε άτομο προς άτομο, σε γενικές γραμμές, σε τα πολύ δυνατά σημεία. Ο Αριστοτέλης το αποκαλεί πολιτιακή μεταβολή. Η δεύτερη πολιτιακή μεταβολή έγινε με τον Θησέα, η οποία διαφέρει ελάχιστα από τον θεσμό της βασιλείας. Ήταν λίγο πολύ βασιλεία. Ο Θησεύς, αν θυμάμαι καλά, ενοποίησε όλη την Αθήνα τότε. Που ήταν ναι, κατατεμαχισμένη. Γι' αυτό είναι λάθος λέει, να λέμε στην Αθήνα. Αλλά... είναι Εαθήνε. Εν Αθήνε. Επειδή ήταν πολλές... Ναι. Είναι πολλές Αθήνες. Όχι, και, και τα κλασικά και μετά χρόνια Αθήνε λέγανε. Δεν λέγανε η Αθήνα. Ναι, και πριν από 50 χρόνια... Και, η ίδια η... και να ξέρουμε το εξής. Η ίδια η Αθήνα βγαίνει... Μάλλον η Αθηνά, η λέξη Αθηνά, η θεά, γράφεται με υπογεγραμμένη από κάτω, δηλαδή με γιώτα, ή παραγεγραμμένη δίπλα γιώτα, που θα πει ότι είναι η Αθηναία θεά. Από εκεί πήρε και η ίδια η Αθηνά την ονομασία της. Είναι η Αθηναία θεά. Δεν πήρε από την Αθήνα, από την Αθηνά η πόλη το όνομά της. Και ας ήταν η πόλη της Αθηνάς μετά τη μάχη που κάνανε με τον Ποσειδώνα. Τέλος δηλαδή, πάντων. Ναι, δηλαδή υπήρχε μια κατάσταση πριν, δηλαδή όλα πηγαίναν για να γίνουν έτσι. Δεν το καταλάβω αυτό. Τέλος πάμε παρακάτω. Πάμε μετά το Οδυσσέα. Πάμε στην προδράκοντα εποχή, η αρχαϊκή χρόνη. Το σύστημα το πολιτιακό ήταν άρχοντες και αριστοκρατικές οικογένειες να κάνουν λίγο πολύ κουμάντο. Όταν λέμε, πρέπει να δούμε εδώ πέρα τι σημαίνει αριστοκρατική οικογένεια. Σήμερα, άμα πούμε ότι είναι κάποιος αριστοκράτης, το μυαλό μας πάει στους πλούσιους και τα γνωστά. Εκεί ξεκινάει λίγο διαφορετικά. Με την νοοτροπία ότι ο πλούσιος έχει λεφτά να φέρει δασκάλους και να μορφώσει το παιδί, οπότε αυτό μετά μπορεί να κάνει κουμάντο την Αθηναϊκή Πολιτεία επειδή γνωρίζει. Βέβαια, η ισορροπία μεταξύ της μόρφωσης και της πολυμάθειας είναι μια πληλεπτή ιστορία που πρέπει να το πούμε αυτό εδώ πέρα τώρα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Η μόρφωση σήμερα λέμε πήγα στο πανεπιστήμιο και μορφώθηκα. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα στους αρχαίους Έλληνες. Άλλο πράγμα είναι η μόρφωση, άλλο πράγμα είναι η πολυμάθεια. Κάτσε, ποια πολυμάθεια. Έχεις την εντύπωση ότι οι αριστοκράτες μαθαίναν πολλά. Αν κάποιοι από αυτούς εντρυφούσαν μέσα στις επιστήμες, κάνανε και κάποια ταξίδια, ναι. Οι βασικές τους γνώσεις ήταν ανάγνωση, γραφή, μουσική και γυμναστική. Κάποιοι από αυτούς το πηγαίναν λίγο πιο πέρα, αλλά μην περιμένεις πολλά πράγματα. Ειδικά την εποχή εκείνη, τόσο παλιά, το φως είναι στην Ιωνία, δε. Στην Αθήνα, δε. Όπως και να έχει πάντως, αυτό εννοούνταν αριστοκράτης. Δηλαδή αυτός που είχε άριστη γενεά, επειδή είχε λεφτά για να ζουν να σπουδάσει. Και επειδή κάποιοι από αυτούς υποστηρίζαν ότι κατάγονταν από μυθικούς βασιλείς και... Ναι. Η διαφορά της μόρφωσης με την πολυμάθεια είναι η εξής. Πολυμαθής είναι αυτός που έχει πολλά δεδομένα, πολλά data στο μυαλό του, για να το πάμε και με τον όρο του υπολογιστή. Η μόρφωση είναι αυτός που μορφοποιεί τον εαυτό του από ζώο σε άνθρωπο. Η μόρφωση έχει να κάνει με τη φιλοσοφία. Δεν έχει να κάνει με την πολυμάθεια. Η πολυμάθεια μπορεί να βοηθήσει, αλλά δεν είναι αυτού καθεαυτού η μόρφωση. Βλέπουμε σήμερα λοιπόν γιατρούς ή δικηγόρους, οι οποίοι είναι πολυμαθείς, αλλά είναι αμόρφωτοι. Πού το βρήκες αυτή τη λέξη? Ποιο? Αυτό την πολυμάθεια και αυτή την παρατήρηση. Αυτά είναι από αρχαία κείμενα. Ο πρώτος που το διατύπωσε αυτόν τον προβληματισμό και την παρατήρηση είναι ο Ηράκλητος, που έγραφε έτσι, ψέγοντας έτσι και τον Εκατέο και τον Πυθαγόρα. Πολυμαθεί νόν έχειν ου διδάσκει. Η πολυμάθεια δεν διδάσκει την κατανόηση, το να έχει σύνεση. Αλλιώς συνεχίζει, θα την είχε διδάξει και στον Ισίωδο και στον Εκατέο και στον Πυθαγόρα.
ψέγει ποιον, τον Πυθαγόρα και τον Ισίωδο. Ναι, κόντρες πάντα υπήρχαν. Δεν είναι παλιό. Κόντρες, εννοούσε κάτι βαθύτερο. Ότι τους κατηγορεί ότι ναι, μεν μάθατε πολλά πράγματα, αλλά δεν κατανοήσατε τη φύση των πραγμάτων. Και η κατανόηση της φύσης των πραγμάτων οδηγεί κατά πρώτον στην αυτογνωσία. Όταν οδηγηθείς στην αυτογνωσία, είσαι πλέον άλλος άνθρωπος και απέναντι στο κοινωνικό σου περίγυρο, στο περιβάλλον. Και όταν είσαι διαφορετικός, επειδή έχεις κατανοήσει κάποια πράγματα, υπάρχει αρμονία. Όταν δεν έχεις κανονίσει και αυτό που νομίζεις ότι είσαι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, γίνεσαι κάτι σαν για αυτά που βλέπουμε σήμερα. Αυτά λέω και δεν λέω αυτούς, ξέρω πώς θα το διατυπώσω, που αυτοαποκαλούνται αυτά ηγέτες. Ηγέτες μας. Ωραία πράγματα. Χάρβαρντ. Μορφωμένη. Χάρβαρντ. Ναι. Είναι αυτό ακριβώς που λέμε, ότι τα πανεπιστήμια σήμερα δεν μορφώνουν, απλά κάνουν πολυμαθείς ανθρώπους. Δηλαδή, ανθρώπους που έχουν διαβάσει πολλά δεδομένα. Κάνουν πολυμαθείς. Σου μαθαίνουν 5-6 πράγματα. Συγκεκριμένα πράγματα. Πολυμάθεια ξέχνατο. Σου δίνουν τα data, σου δίνουν τα δεδομένα, δεν σου αποκρύπτουν όμως τον τρόπο να τα επεξεργαστεί σωστά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Νίκο, εάν απορροφήσεις πολλά δεδομένα στο σημερινό πανεπιστημιακό βίο, αναπόφευκτα θα οδηγηθείς σε κάποια κατανόηση. Το πρόβλημα είναι ότι είναι πολύ μερισμένη, επιμερισμένη η γνώση τους και όταν διασπάς τη γνώση, την αποκόπτεις συγκεκριμένους τομείς, δεν βλέπεις τα πράγματα σωστά, δεν βλέπεις το όλον καθόλου. Σαφώς και δεν μπορεί να το δεις στην πληρότητά του το όλον. Αλλά όταν παίρνεις γεύση από πολλές επιστήμες ή πολλά αντικείμενα που είναι συναφή, έχεις μια αμυδρά εικόνα του όλου. Και αυτό οδηγεί σε καλύτερη κατανόηση των πραγμάτων και όχι σε επίφαση γνώσεως των πραγμάτων. Σήμερα νομίζουν ότι ξέρουν, δεν ξέρουν. Δεν φταίει τα δεδομένα που τους δίνουν, φταίνε ότι είναι λίγα, φταίει ότι είναι διαστρεβλωμένα. Εδώ πέρα είναι ο τρόπος που λες τον δεδομένο ότι είναι κάπως, αλλά είναι και κάτι άλλο πιο πριν. Είναι πιο πριν. Δεν υπάρχει αγάπη πραγματική για τη μάθηση από τους φοιτητές. Αυτό το είδα στο Πανεπιστήμιο. Δεν υπάρχει. Ναι. Δηλαδή, βλέπεις ο άλλος παίζει με το κινητό, ή άλλη έχει ανοίξει το καθρεφτάκι της και φτιάχνεται. Βλέπεις πράγματα παράξενα. Ναι. Μπορεί και το ίδιο το σύστημα να αποθεί κάποιους για κάποιο λόγο. Όπως και να έχει τέλος πάντων. Τι εννοείς να αποθεί κάποιους? Να μην τα δίνει με αυτόν τον τρόπο που θα έπρεπε να τα δώσει για να τα μάθουν τα παιδιά. Σαφώς και το κάνει η θελημένα. Το έχει κάνει ναι. Θελημένα. Ελεύθερους ανθρώπους. Ελεύθερος άνθρωπος είναι ο μονομορφωμένος. Δεν θέλουν. Πώς θα τον χειραγωγήσουν? Αυτό είναι, πρέπει να πούμε κάποια στιγμή στην ψυχολογία και, πώς το λένε, απλή λογική. Και στην προπαγάνδα, το τι σου δίνουν και με τον τρόπο που σου το δίνουν, ώστε να σε κάνουν ουσιαστικά ένα όργανο, ένα γρανάζι σε μια μηχανή. Αυτό το πράγμα κάνουν. Σου δίνουν αυτά τα δεδομένα που πρέπει, σου αφαιρούν τη λογική και σου αφήνουν ένα μέρος αυτής, ώστε να σε κάνουν όργανό τους αιώνια. Μίλησες για data. Εντάξει. Έχεις ένα καλό υπολογιστή που έχει μέσα προγράμματα και για καθαρισμό και ένα τέλειο αντιβάιρους. Σου έρχεται ένας ιός, το οποίο αντιστοιχεί σήμερα με τις πληροφορίες που μας δίνουν, με μια πληροφορία. Ναι. Τι θα το κάνει ο υπολογιστής με το αντιβάιρους που έχει αυτόν τον ιό, τι θα τον κάνει και αυτή την πληροφορία? Θα τη διαλύσει. Λοιπόν, όταν εσύ δεν έχεις κανένα αντιβάιρους, δηλαδή είναι το λογιστικό σου και το λογισμικό σου σκατά, θα τον φας τον ιό. Θα βραχυκυκλώσεις, θα κολλήσεις, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να σου γίνει φορμάτ. Αυτό, ναι, σε εμάς δεν γίνεται. Στην υπολογιστή γίνεται. Στην υπολογιστή γίνεται. Το πρόβλημα είναι το εξής όμως. Μάλλον το πρόβλημα, όσον αφορά τον ιό που είπες, το ιός τι είναι? Είναι ένα προγραμματάκι το οποίο μπαίνει στον υπολογιστή για να τα κάνει άνω κάτω. Γι' αυτό το πράγμα μιλάει ο Σωκράτης στην πολιτεία, όταν μιλάει για τους φύλακες. Ο φύλακας είναι αυτός ο οποίος αναγνωρίζει από πολύ μακριά τα κόλπα του εχθρού και τα σταματάει. Και κάτι άλλο ο ιός είναι. Οι σκιές απέναντι που βλέπουν. Αυτός είναι ο ιός και η εισρωή του μέσα στο πρόγραμμα. Οι σκιές. Είναι στο σπήλαιο. Όταν βλέπεις τους άλλους πάνω στο πρεβάζι, τι κάνουν, που κουνάνε
Θαυματοποιεί. Και βγαίνουν μπροστά οι σχέσεις τους, ουσιαστικά πληκτρολογούν, μιλούν, αναμεταδίδουν. Έχουμε το ίδιο σκηνικό. Ναι. Κάποια στιγμή θα αναλύσουμε το σπήλαιο, που είναι τεράστιο θέμα. Είναι ίσως το μεγαλύτερο θέμα που μπορεί να υπάρξει για την ανθρώπινη φύση. Πρόδρακοντα εποχή, λοιπόν, στους αρχαϊκούς χρόνους, τα αξιώματα ήταν άρχοντας βασιλιάς, ο πολέμαρχος. Για ποια εποχή μιλάς? Πρόδρακοντα εποχή, αρχαϊκούς χρόνους. Ο Άρχον Βασιλεύς είχε χάσει όμως την ισχύ του. Πλέον ήταν θρησκευτικό περισσότερο. Όχι, είχε ακόμα κάποιο, αλλά... Αργότερα είναι αυτό. Μέχρι πριν το 700 π.Χ. Τα αξιώματα ήταν ο Άρχοντας Βασιλιάς, ήταν ο Βασιλιάς. Οι οποίοι όμως, επειδή πολλές φορές δεν ήταν άξιοι για πόλεμο, αναγκαστήκαν και φτιάξαν ένα δεύτερο αξίωμα, που ήταν ο Πολέμαρχος. Μετά, ο τρίτος ήταν ο επώνυμος Άρχοντας. Και τέταρτο ήταν οι θεσμοθέτες. Ήταν οι άρχοντες, όλοι αυτοί πια είχαν ετήσια θητεία. Πριν ήταν ισόβια, μετά έγινε δεκαετίες, μετά έγινε ετήσια. Κληρωτοί ήταν αυτοί, τι ήτανε? Αυτοί μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν από γενιά. Έτσι, ναι, πήγαινε... Και πώς αλλάζανε μεταξύ τους, συνεννούνται μεταξύ τους? Αρχικά ήταν ισόβιοι, μετά όταν έγινε δεκαετία συνεννούνται πάλι μεταξύ τους. Κλήρωση μεταξύ τους όμως, η κλήρωση δεν ήταν μεταξύ και των τρίτων. Ναι, εννοείται. Και μετά έγινε ετήσια, θα πάμε λίγο παρακάτω. Οι θεσμοθέτες στην εποχή εκείνη ήταν αυτοί που... Δηλαδή ήταν διαψηφοφορίας περισσότερο η επιλογή. Ναι, τους. Μεταξύ τους όμως. Ναι, το ξέρουμε. Ναι, ναι. Έπρεπε να έσουν λίγο μπλε παιδί. Ναι. Οι θεσμοθέτες ήταν αυτοί που δημοσιοποιούσαν τους νόμους. Και μέχρι ένα σημείο οι νόμοι ήταν άγραφοι. Ο Δράκοντας... Τι εννοείς, ότι δεν τους γράφανε σε επιγραφές? Ναι, ναι, ήταν άγραφοι. Ναι, δεν μπορεί, δεν έχουμε... Ναι, ο Δράκοντας ήταν ένας, ο πρώτος νομοθέτης των Αθηνών, ο οποίος κατέγραψε πρώτη φορά τους νόμους... Ο πρώτος που τους κατέγραψε, όχι ο πρώτος νομοθέτης. Ναι, αυτό. Πρώτος που έγραψε, το είπα. Κάπου στο 683 π.Χ. και οι νόμοι του Δράκοντα γράφτηκαν πάνω σε μαρμάρινες πλάκες και τοποθήκαν στην αγορά. Ούτως ώστε... Οι γνωστές μας επιγραφές πάνω σε λίθο, για να είναι αιώνιο, με μεγάλα γράμματα να το βλέπουν όλοι. Εκεί πρέπει να σχολιάσουμε λίγο αυτό. Σήμερα... όποιος είναι δικηγόρος, ξέρει πολύ καλά ότι οι νόμοι είναι μια λερνία ίδρυα, ένα μπέρδεμα. Υπάρχουν νόμοι που είναι αντίθετοι μεταξύ τους και όπως έρθει, όποιος ξέρει, δηλαδή είναι ένα μπέρδεμα σήμερα. Πρώτα απ' όλα δεν είχαν χιλιάδες νόμους οι Αθηναίοι, δεν χρειαζόντουσαν τόσο. Ναι, ναι. Δεύτερον, κάτσε κάτι άλλο. Οι Έλληνες σήμερα και όλοι οι παγκοσμίως γνωρίζουμε τους νόμους, κάποιους βασικούς. Ναι. Κάποια μη ξέρουμε ουσιαστικά, κάποιες διατάξεις μην κάνεις αυτό. Ναι, ναι. Δεν ξέρουμε τους νόμους. Για ποιο λόγο δεν τους ξέρουμε? Ποιος θα κάτσει να διαβάσει τα ΦΕΚ, αυτά τα κακογραμμένα, και πρέπει να τα βρει ή από την εφημερίδα της κυβερνήσεως να τη βρει, να πάει να την επιδιώξει, να την πάρει, ή πλέον ηλεκτρονικά να το κατεβάσει για το δίκαιο. Μετά να κάτσει να διαβάσει αυτό το υπέροχο κείμενο. Ναι, ποιος το κάνει? Και κάθε τόσο βγάζουν και κάτι διαφορετικούς νόμους. Αν το καταλάβει, εάν δεν ξέρει άπτεστα ελληνικά. Τέλεια ελληνικά, δεν υπάρχει περίπτωση να το καταλάβει. Λοιπόν, στην αρχή Ελλάδα δεν συνέβαινε αυτό. Ήτανε απλή και κατανοητή η γλώσσα, λυτή. Ο τάδε πρότεινε αυτό, ψηφίστηκε εκείνο, ισχύει αυτό. Και πάλι έχουν φτιάξει λέξεις, έννοιες, οι οποίες δεν μπορεί να τις καταλάβεις άμα δεν είσαι δικηγόρος. Δεν βγαίνει άκρη, δεν βγάζει άκρη. Δηλαδή, ακόμα καλύτερα. Ναι, ναι, δεν βγάζει άκρη με τίποτα, έτσι, τέτοια φάση. Οι αλλαγές στο πολίτευμα που έφεραν οι νόμοι του Δράκοντα ήταν οι εξής. Τι αξίωμα είχε ο Δράκον τότε που βγήκε? Ο Δράκον, κάτσε να δούμε... Τον είχαν βάλει κάποιοι άλλοι ως θεσμοθέτη? Ναι, δεν το ξεκαθαρίζει αυτό, νομίζω. Γιατί ο Δράκον, από όσο ξέρω, μόνος του έγραφε τους νόμους. Δεν το ξεκαθαρίζει αυτό ο Αριστοτέλης. Δηλαδή, τι ήταν, πότε. Ήταν την εποχή που ο επώνυμος άρχοντας ήταν ο
Αρίστεχμος. Πώς? Αρίστεχμος. Άρα ισχύανε. 621 π.Χ. Ισχύαν τα αξιώματα που αρίθμησες πριν. Ναι, αξίανε. Ήταν προδράκοντος εποχή αυτά. Και είχαν την ισχύ τους. Δηλαδή ο άρχοντος βασιλιάς, ο πολέμαρχος, κατά δεύτερο σε σειρά. Για τέλος πάντων. Ο υπόνιμος άρχοντας και η θεσμοθέτης. Έχεις γράψει για το θάνατο του δράκοντος? Όχι, δεν είναι. Ξέρεις πως είχε πεθάνει? Είχε βγάλει ένα νόμο ότι απαγορευόταν μέσα στο χώρο συνελεύσεως, εκεί που μαζεύονταν και συνεδριάζανε, να μπει κανένας ένοπλος. Και κάτι είχε γίνει, κάποιο επεισόδιο, και είχε ζωστεί τα όπλα του ο δράκον, είχε πάει, τι είχε κάνει και γύρισε και μετά επέστρεφε να μπει στο χώρο συνελεύσεως και ξεχάστηκε. Και μπήκε με τα όπλα. Και του λένε οι άλλοι χαμογελώντας, δράκον, σου λέει τι, έχεις μπει με τα τέτοια, με τα όπλα. Τράβηξε το σπαθί και αυτοκτόνησε. τους νόμους του, τους τηρούσε. Να δούμε αν τους στηρούνε κάποιοι σήμερα. Τους στηρούνε με δικιά τους έννοιες και αποκωδικοποίησης. Ό,τι θέλουν λένε. Διάβασα λίγο το σύνταγμα. Υπάρχουν άπειρα σημεία που να μπορεί κάποιος να το αποκωδικοποιήσει όπως αυτός θέλει. Να σου πω. Παίζουν πολύ με τις έννοιες εκεί πέρα. Δηλαδή, όπως πολλοί θα ξέρουμε, ότι ο Πλάτωνας στα κείμενα του, αυτό το πράγμα που τονίζει συνέχεια είναι να ορίσουμε τις έννοιες. Να ξέρουμε τι είναι τι. Δηλαδή, τι θέλω να πούμε. Λέω εγώ, ο Σπύρος είναι καλός. Ρωτάει ο Πλάτωνας, τι σημαίνει καλό, ορίσε μου το καλό. Εγώ δεν ξέρω. Και σου λέει, αφού δεν ξέρεις τι είναι καλό, πώς μπορεί να κρίνεις αν ο Σπύρος είναι καλός ή κακός. Καθόμαστε και ορίζουμε λοιπόν μια έννοια για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Άμα διαβάσει κάποιο το. Άμα ρίξει μια ματιά στο Σύνταγμα, βλέπει ασάφειες τόσο μεγάλες που ο καθένας μπορεί να τις αποκωδικοποιήσει και να τις πει όπως αυτός θέλει. Μα κάτσε, δεν κατάλαβες κάτι. Οι ίδιοι δικηγόροι λένε σε δίκες ότι όχι, έτσι ερμηνεύεται αυτός ο νόμος. Και υπάρχει διχογνωμία ανάμεσα στους αντίδικους, στους εκπροσώπους, στους δικηγόρους και στο δικαστή και για την ερμηνεία του νόμου. Είμαστε σοβαροί. Υπάρχει θέμα διαφορετικής ερμηνείας του νόμου. Ναι, αυτό, προσπαθούν να δούνε σε μια δίκη το τι εννοεί ακριβώς ο νόμος. Δηλαδή ένας νόμος, αν διακατέχεται από ασάφεια, ποια αξία έχει? Ήξεις αφήξεις ου πολεμοθνήξεις. Ναι, πού πάει το ου? Ναι, σκέψω ότι γνωστή μου δικαστικός μας έχει πει ότι σημασία δεν έχουν, δηλαδή όπως ξυπνήσει ο δικαστής το πρωί, έτσι δικάζει. Τον ήχο τον έχει. Τι? Όπως ξυπνήσει το πρωί, έτσι δικάζει. Ναι, δηλαδή αν ξυπνήσει στραβά. Ναι, δηλαδή καταλαβαίνει λοιπόν ότι οι νόμοι είναι τόσο ή ασαφείς ή αντίθετοι μεταξύ τους, που ο δικαστής ό,τι θέλει όπως του έρθει, όπως έχει ξυπνήσει το πρωί. Τέλος πάντων. Οι πολιτιακές αλλαγές που έφερε ο Σόλωνας ήταν οι εξής, ότι όσοι διέθεταν όπλα αποκτούσαν πολιτικά δικαιώματα. Γινόντουσαν δηλαδή πολίτες. Όσοι διέθεταν όπλα. Όσοι ήταν οπλίτες, με λοιπόν τη λογική γινόντουσαν και πολίτες. Δικαίωμα για να έχεις γνώμη θα έχεις μόνο εάν και εφόσον έχεις όπλα για να υπερασπίσεις. Αυτό που σου είπα πριν για την οπλητική φάλαγγα. Ναι. Όσο δεν έχεις όπλα και δεν είσαι διατεθειμένος να πολεμήσεις την πατρίδα σου, δεν έχεις κανένα λόγο να έχεις γνώμη. Λογικότατον. Διότι δεν είναι δυνατόν να πιένει ο άλλος να πολεμάει. Κάτσε, Νίκο, και μετά συνέχεις γνώμη. Και γι' αυτό το λόγο συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρχει στρατός, όχι επαγγελματικός, και σήμερα, διότι και αν δρώνει τον άντρα, εφόσον είναι σωστός στρατός, όχι έτσι πως τον έχουν κάνει. Μεγάλη. Και δεύτερον, από τη στιγμή που χύνεις το αίμα σου, έχεις δικαίωμα και έχεις κάποια μόρφωση, έχεις δικαίωμα να φέρεις και γνώμη και δικαίωμα και το δικαίωμα του ψηφίζει και ψηφίζεστε. Ναι, εάν και εφόσον θα πολεμήσει. Συνδέεται άρρηκτα το πλήτης με το πολίτης και πρέπει και σήμερα να ισχύει και όχι να κάνουμε επαγγελματικό το στρατό ΕΠΟΠ και βλακίες. Εάν θέλουν να πάρουν κάποιους επαγγελματίες για τις ειδικές δυνάμεις μόνο
Καλώς. Για θέσεις κλειδιά. Όχι για τους, για το πεζικό, για το ναυτικό και για την αεροπορία. Βέβαια, ο στρατός πρέπει να γίνει κάποτε ελληνικός, γιατί όποιος δεν ξέρει, απλά τον ενημερώνουμε ότι οι νόμοι και οι βάσεις που είναι στημένοι όλη η ιστορία είναι στο σε κάτι Αμερικανιές, οι οποίες φυσικά δεν έχουν καμία σχέση με το στρατό τον ελληνικό, όπως θα το περιγράψουν παρακάτω. Δεν μου λες, οι S-300 τους θυμάσαι. Ναι. Πού πήγανε, ξέρεις. Πού πήγανε. Στη Σούδα. Ναι. Στη Σούδα τι είναι. Η Αμερικανική βάση. Το ΝΑΤΟ, ναι. Δώσαμε τόσα εκατομμύρια. Ναι. Α, καλά. Για να αμυνθούμε απέναντι στους Τούρκους. Και τι έγινε. Κατέληξαν στους Αμερικάνους. Αυτό ναι. Ξέρεις θα πει. Δεν στα δίνει οι Αμερικάνοι να γίνει συμπλοκή. Είναι δικά σου, αλλά δεν στα δίνουμε. Ωραία. Θα πω μια λεπτομέρεια τώρα. Η Ελλάδα ανέκαθεν έπαιρνε όπλα από τους, αποκλειστικά από τους Αμερικανούς. Ανήκομενη στην Δύση. Ναι. Αυτό σημαίνει τι. Ότι αν πάρεις όπλα από μια συγκεκριμένη πηγή, αυτή η πηγή καθορίζει το τι θα κάνεις. Γιατί. Γιατί αν εσύ θες να πας σε πόλεμο, ας πούμε με την Τουρκία, και οι Αμερικοί δεν θέλουν να κάνουν πόλεμο με την Τουρκία για τους δικούς λόγους. Θα σου πει μην το κάνεις τον πόλεμο, γιατί άμα τον κάνεις δεν θα σου στείλω πυρομαχικά. Οπότε σημαίνει ότι δεν έχεις στρατό, με άλλα λόγια. Υπάρχει άμεσος και απόλυτος έλεγχος οποιοδήποτε, δηλαδή οποιοδήποτε Αμερικής, άμα δίνει μόνο αυτή όπλα σε μια Νικό, χώρα. Ξέρεις γιατί ένας γι' αυτό, λόγος... λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν ο κακός Παπαδόπουλος έκανε ανοίγματα και προς άλλες χώρες. Έτσι, δηλαδή έκανε ανοίγματα και με τη Σοβιετική Ένωση, πήρε όπλα και από αυτούς. Πήρε όπλα και από την Κίνα, πήρε και όπλα και από τη Γερμανία, πήρε και όπλα από τη Γαλλία. Δηλαδή άνοιξε λίγο τα φτερά της Ελλάδος, χωρίς να σημαίνει ότι συμφωνεί με τους Ρώσους Μοιράζ, ή συμφωνεί με τους... Ξεχνάμε τα Μοιράζ. Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Αλλά... Το ότι κάποιος ανοίγει παρτίδες με κάποιους... Καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι φιλίες μεταξύ χωρών δεν υπάρχουν. Αλλά... Υπάρχουν κοινά συμφέροντα. Νίκο, υπάρχει ένα τεράστιο αλλά. Όταν ρίξανε τον Παπαδόπουλο και έπεσε μετά και ο Βλάκας ο Ιωαννίδης και, και εισβάλανε στην Κύπρο και τέθηκε θέμα να μπει στον πόλεμο η Ελλάδα, δεν μπορούσε να μπει. Διότι είχαν δεσμευτεί όλα τις τα όπλα από το ΝΑΤΟ. Αυτή τη μαλακία δεν ξέρω ποιος την είχε κάνει. Αυτή... Την είχε κάνει ο Ιωαννίδης, ήταν μέσα στην τέτοια, ναι. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι την είχε αρχίσει ήδη ο Παπαδόπουλος. Όχι. Ίσως γι' αυτό έριξαν τον Παπαδόπουλο. Θα κάνω μια μεγάλη. Προλάβανε μέσα σε ένα χρόνο να δεσμεύσουν όλα τα όπλα, δηλαδή ενώ ολόκληρο το πεζικό και. Ναι. Ο Ιωαννίδης, η αδερφή του Ιωαννίδη παντρεύτηκε κάποιον συγκεκριμένο άνθρωπο. Αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος τον έφερε τον Ιωαννίδη σε συνεννόηση με συγκεκριμένους άλλους ανθρώπους. Θα τα πούμε αυτά αναλυτικά μια μέρα. Ο Ιωαννίδης τους έβαλε μέσα στο Μαντρί. Αυτοί του είπανε. Ο Νταγιάν, τέλος πάντων, και ο Κίσιγκερ ήταν αυτός. Πριν τα δεσμευμένα τα οπλικά συστήματα και τα αεροπλάνα και τα επιπλοία. Τη στιγμή που γίνεται 21 Απριλίου, αλλά θα πρέπει να κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή γι' αυτό. Περιληπτικά θα πω ότι ο Ιωαννίδης έριξε τον Παπαδόπουλο, άφησε την πόρτα, έβαλε την πόρτα, έβαλε μέσα στην Ελλάδα τον Νταγιάν και τον Κίσιγκερ, δηλαδή CIA και Mossad, κατάλαβαν τα πόστα. Και μετά, όταν ο Ιωαννίδης κατάλαβε ότι τη φέρανε, έκλεισε το τηλέφωνο και λέει: τελειώσαμε. Μετά το κατάλαβε. Όταν τους είχε βάλει μέσα στο Μαντρί. Θα κάνω μια ολόκληρη εκπομπή για την 21η Απριλίου. Είναι πολλά τα δεδομένα που αγνοούμε και νομίζουμε ότι είναι έτσι. Όπως το ότι το Πολυτεχνείο έριξε τη Χούντα. Το Πολυτεχνείο δεν έριξε καμία Χούντα. Και για να μην πάμε παραπέρα, ποιος το οργάνωσε και γιατί το οργάνωσε. Και τι ήθελαν να πετύχουν, έτσι. Ο Παπαδόπουλος έπεσε, δεν έπεσε Χούντα. Έπεσε ο Παπαδόπουλος και ήρθε ο Ιωαννίδης. Δεν έριξε καμιά Χούντα η ιστορία του Πολυτεχνείου. Κάτσε, καταρχήν όταν έγιναν τα χοντρά του Πολυτεχνείου, ήταν ο Ιωαννίδης πάνω. 3 Οκτωβρίου του 1973 κλείνει η παρένθεση της 21 Απριλίου. Τελειώνει το καθεστώς αυτό. Υπάρχει κατά τη διάρκεια από 4 Οκτωβρίου. Να μην μπερδεύουμε, γιατί κάποιοι τα συγχαίουν. Ναι, τις ναι. Μαλακίες που έκανε ο Ιωαννίδης τις ναι, ρίχνουν στους άλλους δύο. Υπάρχει λόγος. Τρεις. Από 4 Οκτωβρίου έως 25 Νοεμβρίου, που έπεσε ο Παπαδόπουλος, ήταν η μεταβατική κυβέρνηση του Παπαδόπουλου
με πρωθυπουργό τον Μαρκεζίνη. Πρόεδρος Δημοκρατίας Παπαδόπουλος, πρωθυπουργός Μαρκεζίνης. 17 Νοεμβρίου, αυτό το τρίμερο, θα πούμε αναλυτικά άλλη φορά τι έχει γίνει. Η ουσία ήταν να πέσει ο Παπαδόπουλος. Ο εχθρός. Νίκο, να τα πούμε αναλυτικά άλλη φορά, γιατί ναι, τώρα αρχίζει και τα αναλύεις. Ναι. Πούμε, εγώ έκανα μια παρέτηση ερώτηση, αν ήταν δεσμευμένα. Άστο για άλλη φορά. Ήτανε. Αλλά όχι το Παπαδόπουλο, ήταν από τον Ιωαννίδη. Να δούμε μια στιγμή αν έχουν στείλει τίποτα κάποιο. Δεν έχει. Συνεχίζουμε λοιπόν ότι οι αλλαγές στο πολίτευμα του Σόλωνα ήταν το εξής, ότι όσοι διέθεταν όπλα γινόντουσαν πολίτες. Αυτοί οι πολίτες εξέλεγαν τους εννέα άρχοντες και τους ταμείες. Οι εννέα άρχοντες, ας πούμε πιο κάτω ποιοι ήταν. Ήταν δηλαδή ο άρχοντας βασιλιάς, ένας, που ήταν υποθέτω ο πιο δυνατός. Να προσθέσω εδώ ότι τα όπλα αυτά έπρεπε οι ίδιοι να τα πληρώσουν και να τα κάνουν. Ναι. Ένας πανφτωχός και να είχε τη θέληση, δεν είχε τη δυνατότητα. Ναι. Και, μάλιστα φαντάσου τώρα μια κοινωνία που οι πλούσιοι τους έχουν γονατίσει τους φτωχούς, οι γεωκτήμονες γονατίσανε τους απλούς, πόσο δύσκολο ήταν να πάρουν όπλα. Ναι. Πουλάγανε ακόμα και τις περικεφαλές τους τότε. Ναι, για να εξοφλήσουν τα χρέη που τους βάλανε. Ναι. Δεν είναι κάτι καινούριο η τοκογλυφία. Από κάπου την αντέγραψαν. Σαφώς. Όπως έχουμε ξαναπεί, ότι η αρχαία Ελλάδα είναι όποιος είναι ικανός για το καλύτερο, είναι ικανός για το χειρότερο. Στην Ελλάδα φτιάχθηκαν πραγματικά το φως του κόσμου ολόκληρου. Δεν υπάρχουν άλλοι, γιατί άλλα είναι ιστορίες αγρίους. Ποτέ δεν υπήρχαν. Το δώρο της Μύτιδος είναι, το οποίο τώρα το χρησιμοποιούν άλλοι τέλος πάντων. Υπάρχει και το αντίθετο. Ότι είμαστε ικανοί για το χειρότερο. Και τώρα είμαστε στο χειρότερο. Μα μαζί πάνε αυτά. Ναι. Τέλος πάντων. Ας πάμε και συνεχίζουμε. Για να συνεχίσουμε νόμους του Σόλωνος. Ναι. Οι πολίτες αυτοί εξέλεγαν πια τους άρχοντες, οπότε υπάρχει και μια αρχή δημοκρατίας εδώ πέρα στους νόμους του Δράκοντα. Γιατί πολίτης θα μπορούσε να είναι έχει όπλο. Θα μπορούσε να είναι και ένας γεωργός. Θα μπορούσε να είναι και ένας, ξέρω, οποιοσδήποτε. Οπότε βλέπουμε ένα σπόρο δημοκρατίας εδώ. Η εννέα άρχοντες ήταν η εξής. Ήταν ο άρχοντας βασιλιάς, ο οποίος και οι εννέα άρχοντες στην περίοδο του χρόνου αλλάζουν χρειά. Πριν είναι βασιλιάς-βασιλιάς, όπως το ξέρουμε, και μετά αλλάζει λίγο χρειά, θα δούμε πιο κάτω. Είναι ο άρχοντας βασιλιάς. Είναι ο πολέμαρχος, κατά δεύτερον, δηλαδή ο υπουργός πολέμου, με άλλα λόγια. Είναι ο πολέμαρχος. Συνγκής Αμίνης. Ναι. Είναι ο επώνυμος άρχων, τρίτος σε σειρά. Δηλαδή, με συγχωρείς, διακόπτω. Άμα τους καινούριους εδώ πέρα υπουργούς της Εθνικής Αμίνης, τους πούμε πολεμάρχους, τους γελάμε πάει όλοι αυτός μαζί. Ο τίτλος. Γελάμε όλοι μαζί. Ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Όχι, πώς ο πολέμαρχος ήταν στη μάχη πολέμαρχος, όχι στα λόγια. Σφάσε και τότε τα ίμια εκεί πέρα, κάτι πολεμάρχους που είχαμε. Βγήκανε μπροστά και σφάζανε, κόβανε κεφάλια. Τρομάξανε οι Τούρκοι με το που είπανε. Με το που είπανε τι, το πέταξε τη σημαία. Μην με τσιγκλιάσεις, γιατί θα αρχίσω να φωνάζω. Θα την πάρει ο αεράς. Αυτός είναι ο υπουργός. Ο Πάγκαλος το είπε αυτό. Να πούμε ότι την πήρε ο αέρας. Δηλαδή αυτός δεν ήταν warlord. Μη με σκαλίζεις, θα αρχίσω να φωνάζω. Ήταν ο Αρσένης. Ο πολέμαρχος, αντίστοιχος πολέμαρχος, ήταν ο Λιμπέρης. Αρχηγός ΓΕΘΑ. Ο οποίος ήταν τόσο καλός πολέμαρχος που ο Σιμίτης τον είπε μαλάκα και αυτός έσκυψε το κεφάλι. Γιατί ήταν πασόκος. Ήταν πασόκος, τον ξαναφέρουν, αποστρατεύτηκε, τον ξαναφέρουν, τον ξαναδίνουν τα γαλόνια. Και ο Πάγκαλος και ο Σιμίτης τον βρίζανε. Και αυτός αντί να βγάλει το μέσο καθαρίσει, έσυγε το κεφάλι. Γαβ, πασόκ. Ναι, είναι κομματόσκυλο. Τέλος πάντων. Και να σου πω. Τι σχέση έχει ο πολέμαρχος με αυτό το πράγμα. Και το πιο πάνω ήταν ο άρχον βασιλέας. Άρχοντα βασιλέα, ποιον είχαμε τότε το 96. Αυτό Σιμίτης, και να ανταποκρίνεται Σιμίτης. Στην πραγματικότητα. Ναι, μην μου πεις ότι δεν σου μοιάζει σαν τους βασιλείς που βλέπαμε στο Lord of the Rings. Κάτι τέτοιο, έτσι, φαντασμαγόρικο. Ναι, βλέπεις, ας πούμε, το Σιμίτη δεν μπορεί να τον μπερδέψει με τον Περικλή. Είναι τόσο ίδιοι. Όχι, με το Θησέα μοιάζει, μετά και αυτός ο βασιλιάς. Ναι, σωστά. Είχε αυτό το, έτσι, αυτό το δυναμικό, αυτό το... Ηρωικό. Μη με τσιγκλιάς, λέω. Θα κοιτάξεις να βρεις. Γιος του Ποσειδώνος.
Επαναλαμβάνουμε λοιπόν τους 9, οι 9 άρχοντες ήταν ο άρχοντας βασιλιάς, ο νούμερο 1. Ο νούμερο ήταν ο πολέμαρχος. Ο νούμερο 3 στην ιεραρχία ήταν ο επώνυμος άρχον. Μετά φτιάξανε τους 9 άρχοντες που τους επέλεγαν οι οπλίτες. Ήταν κάτι καινούριο οι 9 άρχοντες που, όχι, από ό,τι λες, που τους έβαλε μέσα ο Σόλων. Όχι. Οπότε έχουμε και άλλο σώμα. Προϋπήρχαν αυτοί. Είπαμε πριν από λίγο ότι ο βασιλιάς προϋπήρχε. Έτσι, ήταν βασιλικό. Εντάξει, πάμε μετά τον επώνυμο. Μετά οι ανάγκες δημιουργήσανε και τον πολέμαρχο. Επειδή πολλοί βασιλιάδες ήταν μαμόθρευτα και δεν ήταν του πολέμου και ήταν κακοί στον πόλεμο, αναγκαστήκαν να βάλουν κάποιον ειδικό. Οπότε δημιουργήθηκε ο πολέμαρχος. Μετά δημιουργήθηκε ο άρχοντας, ο επώνυμος άρχοντας που κάνει κάποιες άλλες. Αυτός πρέπει να τα θρησκευτικά καθήκοντα εκείνη την εποχή τουλάχιστον. Εκείνη την εποχή. Μετά πήγανε στον άρχοντα βασιλιά. Ναι, μετά πήγανε στον άρχοντα βασιλιά. Είναι και οι θεσμοθέτες. Οι 9 άρχοντες. Αυτοί είναι. Οι θεσμοθέτες είναι 9 άρχοντες. Όχι. Όλοι αυτοί που είπα. Ο άρχοντας βασιλιάς 1. Ο πολέμαρχος 2. Ο επώνυμος άρχον 3. Ναι, μετά πάμε στο Σόλωνα και είπες ότι τους έδωσε το δικαίωμα να ψηφίζουν, να επιλέγουν τους 9 άρχοντες. Οι 9 άρχοντες είναι οι ίδιοι. Απλά αλλάζει χρειά. Η χρειά τους. Να τους ξέχασα τώρα ποιοι είναι. Τέλος πάντων, προχωρούμε. Τέλος πάντων, άλλη μεταρρύθμιση ήταν ουσιαστική μεταρρύθμιση. Αυτές ήταν ουσιαστικά οι βασικές μεταρρυθμίσεις του Δράκοντα. Κάποιες λεπτομέρειες ακόμα δεν έχει. Δεν ανέφερες τη βασική λέξη για την οποία ο Σόλων είναι διάσημος, τη συσάχθεια. Η συσάχθεια είναι το χάρισμα των χρεών. Μα δεν πήγαμε, τώρα πάμε. Μετά τον Άρχοντα έρχεται ο Σόλων. Ο Σόλων γεννήθηκε το 638 π.Χ. από πλούσια οικογένεια. Είχε καταγωγή από τον βασιλιά Κόδρο, δηλαδή ήταν από βασιλική οικογένεια. Βλέπεις αυτό που σου είπα, ότι λέγανε ότι κατήγονται από ήρωες. Ναι, ναι. Ποιος άλλος κατήγεται από τον Κόδρο, αν θυμάμαι καλά, και ο Πλάτων νομίζω, ή κατά μία εκδοχή. Ναι, γιατί μέσω του Σόλωνας. Ναι, αυτό ήταν, ναι, ήταν. Το 594 π.Χ. Ανέλαβε το έργο του στην Αθήνα. Του δόθηκαν έκτακτες εξουσίες του διαλακτού, δηλαδή διαμεσολαβητή, και του νομοθέτη, τις οποίες διατήρησε και μετά την ετήσια αρχοντία του ως επώνυμος άρχον. Δηλαδή, ο Σόλων εκλέχτηκε ως επώνυμος άρχοντας, αλλά δώσαν και παραπάνω εξουσίες. Διαμεσολαβητής μεταξύ των πλουσίων και των φτωχών και την κόντρα, και τον νομοθέτη. Έφτιαξε και τους νόμους. Όπως είπαμε, ήταν πλούσιος, οπότε οι πλούσιοι νομίζαν ότι θα τους ευνοήσει, αλλά ο Σόλων ήταν και σοφός. Δεν έκανε αυτό που νόμιζαν που θέλανε οι πλούσιοι. Ξέρεις γιατί δεν το έκανε. Φάνηκε και από τις σχέσεις που είχε με τους φίλους του. Διότι δεν ήταν θεός το χρήμα. Ναι. Πολύ, πολύ, πολύ σημαντικό. Ναι, ίσως το σημαντικότερο. Όταν ανέλαβε ο Σόλωνας, θέσπισε τη συσάχθεια, σύμφωνα με την οποία απαγόρεψε τον δανεισμό με υποθήκη το σώμα στο παρόν και στο μέλλον. Δηλαδή, συσάχθεια είναι από τη λέξη σίω το άχθος, δηλαδή διώχνω το βάρος, και απαγόρεψε από εκεί και μετά να γίνεται κάποιος δούλος από χρέη οικονομικά. Δήμευση της περιουσίας. Τι εννοείς? Από χρέη. Εκεί τι γινότανε? Δεν εξηγεί ο Αριστοτέλης πολλές λεπτομέρειες επί του... Πρέπει να κοιτάξουμε τον Ηρόδοτο. Κάτσε να κοιτάξουμε τον Ηρόδοτο, να δούμε τι λεπτομέρειες έχει. Και ο Διόδωρος μπορεί να λέει κάποια, ναι, πράγματα. Περισσότερο όμως ο Ηρόδοτος. Ναι. Ο Σόλων τι έκανε? Το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να κάνει τη συσάχθεια. Να εξαφανίσει να μην υπάρχουν δούλοι λόγω χρεών. Το πρώτο πράγμα που έκανε. Από εκεί και πέρα, δημιούργησε την Βουλή των 400.
Μέχρι εκείνη τη στιγμή οι φυλές στην Αθήνα ήταν 4. Ο Στόλμαν τι κάνει, φτιάχνει την Βουλή των 400, 100 πολίτες από κάθε φυλή. Υπενθυμίζουμε ότι ήταν πάντα κληρωτοί όλοι, με κλήρο. Όχι την ψήφο που έχουμε σήμερα και νομίζουμε ότι είμαστε δημοκρατία. Δεν υπήρχαν αυτά τα. Τότε ο Σόλον το έκανε το κληρωτό. Ναι. Ουσιαστικό κληρωτό. Πριν δεν ήταν ουσιαστικό το κληρωτό, ήταν. Με τους πολίτες, έτσι. Μεγάλη σημασία να δούμε ποιοι είναι πολίτες. Γιατί το έχουμε πει πολλές φορές. Μην το θέσεις πάλι, το ξέρουμε. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Καλά, εκείνη την περίοδο δεν ίσχυε όμως. Ίσχυε ενώ όσον αφορά πολίτες εκείνη τη στιγμή ήταν όποιος είχε τα όπλα. Όχι, κοιτάξτε, για να ήσουν πολίτης εκείνη την εποχή έπρεπε ο ένας γονέας σου να ήταν Αθηναίος πολίτης. Ναι. Και ο άλλος να ήταν Έλλην. Έλληνας. Ναι, βάρβαρος δεν γινόταν πολίτης. Ναι. Ούτε σκύθης άμα ήσουν, ούτε γεφυραίος. Ναι. Γεφυραίοι οι φίλοι μας. Οπότε δημιουργήθηκε. Τι τους είχαμε με αυτούς. Ξαδέρφια είναι, αλλά δεν είναι οι ίδιοι. Ναι. Δημιούργησε λοιπόν την Βουλή των 400. 100 πολίτες από κάθε φυλή. Καθιέρωσε την Εκκλησία του Δήμου. Η Εκκλησία του Δήμου δηλαδή εμφανίζεται με τον Σόλωνα. Ήταν η νομοθετική εξουσία. Όπως δηλαδή σήμερα είναι οι βουλευτές. Δηλαδή οι εξουσίες είναι τρεις. Η νομοθετική, η εκτελεστική και η δικαστική. Αυτές κανονικά θα πρέπει να είναι ξεχωριστές μεταξύ τους. Σήμερα δεν είναι ξεχωριστές. Είναι όλες υπό τις. Δεν είναι. Σήμερα είναι. Άσε τώρα, μην πούμε τώρα. Δηλαδή, δεν τους βλέπεις που τους έχουν βάλει όλους στη φυλακή. Εδώ ρε εσύ. Τους κυνηγάνε όλοι οι εισαγγελείς και οι δικαστές. Με Μπαγκλαντεσιανό μίλησα και μου λέει: τους βάλαμε όλους μέσα, λέει. Τους πολιτικούς, οι οποίοι ελέγξαμε, λέει, το πόθεν έσχεστο τους, τους μπαγκλαρώσαμε, τους βάλαμε μέσα φυλακή. Πού? Στο Μπαγκλαντές. Και πήγαινα να μου φύγει να πω: ακόμα κι εσείς το κάνατε. Και λέω: τι να πω ακόμα κι εσείς. Αυτό θα μου πει. Θα με κοροϊδέψει. Αντί να τον κορέψω εγώ, τι ακόμα και εσείς το κάνατε, αυτό πρέπει να με κορυδέψει. Που κάνανε επιτροπή τώρα, ποιος λέει να ελέγξει τη λίστα Ραγκάλτ, ποιος αυτός που η οικογένειά του έχει ένα δισεκατομμύριο λέει ευρώ. Τα ακούσα αυτό το ωραίο. Το είπε ο Λαμπράκης. Κοίτα να δεις. Μπορεί να διαφωνώ μαζί σου στην καταδίκη του ελληνικού λαού. Το έχουμε πει άλλη φορά για τη βλακεία που επέδειξε και που έβγαλε στο παρελθόν τουλάχιστον αυτούς στην εξουσία, αλλά αυτό που το επιρρύπτω ακόμα περισσότερο είναι η δειλία που έχει. Ο Έλληνας έχει γίνει μια κότα. Αυτό που δεν ήταν. Ακόμα και στην πρόσφατη ιστορία, το 1940, τι έλεγε το τραγούδι? Με το χαμογελό στα χείλη, πάνε οι φαντάροι μας μπροστά. Σαφώς κανένα δεν άρεσε ο πόλεμος να πάει να πολεμάει στα χιόνια της Αλβανίας. Αλλά όταν το καθήκον το επέβαλε και υπήρχε ζήτημα ελευθερίας, δεν δίσταζε. Σήμερα, γιατί βγήκε υποτίθετο ο Σιμίτης? Θυμάσαι όταν βγήκε ο Σιμίτης μετά τα Ήμια, με τι πρόσχημα βγήκε? Ναι, ο ίδιος το καλλιέργησε. Και ήταν για τέτοιο, αλλά ήταν πολλοί αυτοί που είπανε «μας απέτρεψε τον πόλεμο». Τόσο κατάπτυστος λαός έχουμε γίνει. Τόσο κατάπτυστοι. Κάτι κυράτσες, έτσι το να τα λέγανε και κάποιες άντρες κότες. Γλιτώσαμε τον πόλεμο. Είναι πιο ωραίο να γίνεις δούλος. Μα ο πόλεμος που δεν είναι τότε γίνεται τώρα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο πόλεμος είναι με πολλά μέσα. Δεν χρειαζόταν να γίνει πόλεμος. Ένας πόλεμος με όπλο τις σφαίρες, ένας άλλος πόλεμος με όπλο τα οικονομικά. Σήμερα έχουμε πόλεμο με όπλο τα οικονομικά. Το ίδιο πράγμα είναι. Εγώ αλλού το πάω. Ότι θα έπρεπε, όπως ξεσηκώνονταν συνεχώς οι αρχαίοι Αθηναίοι εναντίον οποιοδήποτε τυράννου είχανε και με τα όπλα τον καθερούσανε, αυτό έχουν υποχρέωση να κάνουν και σήμερα. Και όχι να περιμένει ο κάθε Έλληνας από το γείτονα να κάνει την επανάσταση. Ακούω κάτι σαχλούς να λένε «θα ξεσηκωθεί ο κόσμος, θα γίνει επανάσταση». Ναι ρε Καραγκιόζη, ποιος θα την κάνει εσύ? Του λέω αυτού ενός από αυτούς τους Καραγκιόζης, του λέω «να σου πω, έχεις στείλει ποτέ το γιο σου σε καμιά διαδήλωση?». Μου λέει «δεν πάει ο γιος μου στις διαδηλώσεις». Καλά, βέβαια εδώ με τη διαδήλωση. Ως 5χρονο μαντράχαλος δεν πάει. Τη διαδήλωση, εγώ βέβαια διαφωνώ εδώ πέρα, γιατί δεν κάνεις κάτι με διαδήλωση. Πρόβλημά σου, εγώ θέλω να πηγαίνω στις διαδηλώσεις και να γίνει το ντου να μπούμε μέσα. Ναι, εντάξει. Διότι από τη μία κάθε και το σε ψηφίζουν, ας πούμε, Σαμαρά. Και, ας πούμε από τη σειρά. Πρώτα ψηφίσαν τον Παπανδρέου
Και μετά διαφωνούσαν με τον Παπανδρέου. Δεν μου λες, ξέρεις πόσες. Τώρα ψηφίσαν τον Σαμαρά και τώρα διαφωνούν με τον Σαμαρά. Ξέρεις πόσες τέτοιες μαλακίες είχαν κάνει αρχαία Αθηναίοι. Αύριο θα ψηφίσουν το Τσίπρα και μετά φωνάζουν κατά του Τσίπρα. Γιατί τα ίδια πράγματα δεν κάνει. Ξέρεις πόσες τέτοιες μαλακίες είχαν κάνει αρχαία Αθηναίοι. Ψηφίζαν τον Περικλή, καθερούσαν τον Περικλή. Ξαναφέραν τον Περικλή. Όταν δεν τους άρεσε κάτι, τσακίζανε. Χάθηκε αυτό το τσακίζανε. Ναι. Τώρα οι άλλοι τσακίζουν μας. Δεν χαρακτηριζόντουσαν οι αρχαίοι Έλληνες και οι Αθηναίοι αποκλειστικά από σύνεση. Ναι. Χαρακτηρίζονται και από μαλακία οξυτάτη. Ναι, πάντα ο πολλής κόσμος. Από δεν εκεί να το έχει... κληρονομήσαμε. Ναι. Συνεπώς γι' αυτό δεν τους καταδικάζω. Τους καταδικάζω για δειλία, όχι τόσο ασύγκριτες, για βλακεία. Τα μεγέθη είναι ασύγκριτα. Τώρα είναι σε βαθμό 102%. Για ποιο λες πράγμα, για τη βλακεία ναι, ή για τη βλακεία. Για τη βλακεία. Τότε δεν ήταν τόσο πολύ, ήταν σε πολύ μικρό. Γιατί αλλά να τελειώσουμε. Σήμερα καλλιεργείται. Να πούμε ότι τι άλλα έκανε ο Σόλωνας. Είπαμε, δημιούργησε την Βουλή των 400. Η Βουλή ήταν. Όταν λέμε Βουλή των 400, είναι η Εκκλησία του Δήμου. Ήταν η νομοθετική εξουσία, δηλαδή ήταν αυτός που ψήφισε τους νόμους, αυτό που κάνουν σήμερα οι βουλευτές. Στην πραγματικότητα, άλλο πράγμα είναι η κυβέρνηση, άλλο πράγμα είναι οι βουλευτές, άλλο πράγμα είναι η δικαστική εξουσία. Είναι τρία διαφορετικά άσοι που τα έχουν κάνει ένα. Την εποχή εκείνη λοιπόν, νομοθετική εξουσία ήταν η Εκκλησία του Δήμου. Η Εκκλησία του Δήμου ήταν η νομοθετική εξουσία. Νομοθετούσε. Η πρώιμη αυτή η Εκκλησία του Δήμου. Οι ναι, 400. Κάτσε, εννοείς η Εκκλησία του Δήμου, κάτσε γιατί μπερδευτήκα τώρα. Τους 400 βουλευτές, εννοείς. Ναι, όχι. Η Βουλή των 400 ήταν ένα θέμα. Ένα σώμα. Δήμου, ναι, η Εκκλησία του Δήμου είναι ο κόσμος. Από κάτω. Ο κόσμος κάτω από πού? Οι πολίτες. Ωραία. Και πώς ψήφιζαν οι πολίτες? Τι είναι πώς ψήφιζαν? Τι ακριβώς έκανε η Εκκλησία του Δήμου τότε, αυτή η πρώιμη Εκκλησία του Δήμου? Νομοθετούσε. Μαζεύονταν συνεπώς και είχαν κανονικά να τέτοιο. Να περιγράψουμε τον τρόπο με τον οποίο... Ναι, δεν είναι ξεκάθαρη εικόνα. Γι' αυτό, λοιπόν, είχαμε τους βουλευτές των 400. Οι βουλευτές, θα κοιτάξουμε το ρόλο που είχε οι βουλευτές Βουλή. Δεν κάνουν αυτό που κάνουν σήμερα, που αποφασίζουν μόνοι τους και διατάσσουν μόνοι τους. Στο σήμερα, να δούμε ξεκαθαρίσουμε τότε. Θα το δούμε και τι κάνανε ακριβώς οι βουλευτές. Η Εκκλησία του Δήμου τότε, αυτό το πρώιμο, η πρώιμη Εκκλησία του Δήμου που υπήρχε, είχε τη δυνατότητα, λες, να θεσπίζουν νόμους. Ναι. Συνεπώς, συνεδρίαζε. Ναι. Ήταν και δικαστική εξουσία, βέβαια, έτσι. Στην οποία ανήκανε όλοι οι οπλίτες. Οι Αθηναίοι πολίτες, ναι. Οι Αθηναίοι οπλίτες. Ναι. Οπλίτες πολίτες. Την εποχή εκείνη, γιατί μετά αλλάζει λίγο. Όχι, δεν αλλάζει. Αλλάζει λίγο. Δεν υπάρχει, ποτέ δεν αποδεσμεύτηκε από την Αθήνα το πολίτης με το πλήτης, μέχρι τη Ρωμαϊκή κατάκτηση. Ναι, ναι, ναι. Απλά... Όποιος δεν υπήρχε γιώτα 5 που έχουν όλοι μας πολιτικοί. Εάν τύχαινε να μην έχεις πολεμήσει, να μην έχεις πάει δεν σε πόλεμο απόλυτης. Στρατό, δεν όχι, πες ότι τις καπούλαρες. Ξέρεις πως σας είχανε. Σαν την κυρία με τις γούνες. Μα δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάποιος πολίτης άμα δεν έχει υπηρετήσει από τα 18 στα 20 στον Αθηναϊκό στρατό. Λοιπόν. Τελειώσαμε. Άλλο πράγμα ήταν ότι κατηγοριοποίησε τους πολίτες σύμφωνα με την περιουσία τους και την απόδοση του φόρου επ' αυτής. Δηλαδή, ένα πράγμα είναι ο πολίτης είναι αυτός που έχει τα όπλα. Ένα θέμα αυτό. Δεύτερο θέμα είναι κατηγοριοποιεί την δυναμική που δίνει τους φόρους στο κράτος και αυτό με τη λογική ότι αν κάποιος έχει πιο πολλά λεφτά, αν κάποιος δεν μπορεί να πληρώσει φόρους, δεν μπορεί να έχει και άποψη. Είναι λανθασμένο βέβαια να το συγκρίνουμε το σήμερα. Το σήμερα είναι μια άλλη υπόθεση. Όποιος δεν μπορούσε να δώσει φόρους, δεν μπορούσε να αποφασίσει κιόλας. Ναι, δεν ήταν πολίτης. Αυτό έχει τη λογική ότι όλοι θα βοηθήσουμε όλοι μαζί για να δυναμώσουμε την Αθήνα. Δεν έχει καμία σχέση δηλαδή να το συγκρίνουμε το σήμερα. Που σου λέει φέρε φόρο από πού και ως πού να φέρεις φόρο. Σήμερα είναι καμία σχέση. Δεν πρέπει να συγκρίνουμε το τότε με το σήμερα. Είναι τελείως διαφορετικά. Σήμερα κλέβουν αυτοί και πρέπει να πληρώσουμε εμείς. Κοίτα, φαντάζομαι ότι από τη στιγμή που χαρίστηκαν τα χρέη και φαντάζομαι θα τους επιστράφησαν και οι περιουσίες τους που τους είχαν πάρει πλούσιοι, φαντάζομαι. Έχει κενό, δεν μας έχει. Και κενό. Πρέπει να τους είχαν επιστραφεί και οι περιουσίες τους. Από τη στιγμή που ξανααποκτά ο άλλος την περιουσία του, και ειδικά ο Γεωργός, έχει πλέον έσοδα και εισόδημα για να αποδώσει φόρο στο κράτος. Αλλά μετά υπάρχει άλλο πρόβλημα. Λίγο πολύ τους θέλανε ενεργούς πολίτες. Η μετάβαση είναι μετά το πρόβλημα στον χώρο των αποφάσεων.
Αυτό ήταν το μοναδικό πραγματικά πρόβλημα και αργότερα στα κλασικά χρόνια. Από τον Οροπό δεν μπορούσε ο άλλος να τρέχει στην Αθήνα, στην Πνίκα. Πήγαινε κάποιος από αυτούς ως εκπρόσωπος. Κάθε περιοχή πήγαινε ένας εκπρόσωπος στις απομακρυσμένες περιοχές. Όσον αφορά εννοείς τη Βουλή για να πάρουν αποφάσεις. Την Εκκλησία του Δήμου, όσον αφορά την Εκκλησία του Δήμου. Κάτσε, άμα συνεδρίαζε η Εκκλησία του Δήμου, συνεδρίαζε 3-4 φορές την εβδομάδα, ναι. Δεν μπορούσε ο άλλος να παρατάει τη δουλειά και να τρέχει εκεί πέρα. Ναι. Διότι από το να πας με τα μέσα εκείνης εποχής, από τον Οροπό ας πούμε, μέχρι την Αθήνα, να κάτσεις να γίνει συνέλευση, συνεδρίαση της Εκκλησίας του Δήμου, να πάρθουν οι αποφάσεις και αφήγεις, έχασες την ημέρα. Έχασες το... Μεροκάμα. Το έχασες αργότερα... την παραγωγή της ημέρας. Ναι, γι' αυτό αργότερα όποιος κατέβαινε στην Εκκλησία του Δήμου πληρωνόταν. Λογικό ήταν αυτό, βέβαια, για να μπορεί να... Αυτό δεν το ξέρω. Πότε έγινε? Να αργότερα. Τον Πέμπτο. Πάντα περικλεί νομίζω έγινε αυτό, γιατί επικλεισθένει. Έγινε αργότερα. Σε συγκεκριμένη περίπτωση, ο φάση ο Στόλωνας απλά δημιουργεί ακόμα τις βάσεις, έτσι. Η Βουλή των 400 ήταν μεγάλη υπόθεση. Οι βουλευτές, επαναλαμβάνουμε, τι... δεν τους ψηφίζανε. Να σου πω, μετά το Στόλωνα τι ακολουθεί, τι έχεις γράψει? Κλεισθένης. Πήγες κατευθείαν στον Κλεισθένη? Ναι. Όχι, θα κοιτάξω να βρω χρόνο, να κάνουμε μια... Για τον Πισίστρατο, να πούμε 2-3 πραγματάκια. Γιατί είναι παρεξηγημένος. Ναι. Πρώτα πρέπει να πάμε στον Πισίστρατο, πιο πριν. Ναι, όχι, έχω και τον Πισίστρατο. Έχω. Έχω. Γιατί να δούμε και κάποιες ομοιότητες, ναι, που υπήρχαν, ναι, με, ναι, το δεκαετία του 70. Ναι. Όσον αφορά το Στόλωνα, να πούμε ακόμα ότι για τη Βουλή των 400. Η Βουλή των 400 ήταν από πολίτες, έτσι, ο οποίος είχε τον τίτλο πολίτης, δηλαδή ο πλήτης, με κλήρο. Αναχρόνο. Μπορούσε δηλαδή οποιοδήποτε να κληρωθεί και να γίνει βουλευτής. Ο βουλευτής δεν ψήφιζε όπως κάνουν σήμερα. Δεν είχε ένα βουλευτικό γραφείο και πήγαιναν εκεί πέρα και τους ζητούσαν χάρες. Δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Ο βουλευτής ήταν εργάτης της πολιτείας. Δεν έπαιρνε αποφάσεις. Δηλαδή στην ουσία ήταν σαν δημόσιος υπάλληλος, θα μπορούσαμε να πούμε. Απλά έκανε κάποιο έργο. Θα τα αναλύσουμε αργότερα το τι ήταν οι βουλευτές, τι έκανε ο Άρχοντας, τι έκανε ο Βασιλέας, τι έκανε όλα αυτά. Θα αναλύσουμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Εκεί θα καταλάβουμε λοιπόν ότι τα αξιώματα στην αρχαία Ελλάδα ήταν απλά αντιστοίχως αυτά που κάνουν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν είχαν εξουσίες. Δεν είχαν εξουσίες να αποφασίσουν αυτοί. Δεν αποφάσισαν αυτοί. Ήτανε, σε τίποτα. Ήταν για να υπηρετούν το λαό και όχι για να τον άνε. Ακριβώς, ακριβώς. Ενώ τώρα μας λένε ότι η δημοκρατία. Ξέχασα τον πιπ. Ναι. Ενώ σήμερα δεν έχει καμία σχέση η δημοκρατία του τότε με το σήμερα. Όταν ολοκληρώσουμε όλη την εικόνα του όταν είναι δημοκρατία στην αρχαία Αθήνα, θα δούμε το τι ήταν. Δεν μου λες τον μπασταρδοκρατία σου κάνει. Τουλάχιστον. Τουλάχιστον. Και η πλάκα ξέρεις ποια είναι με το σήμερα, ότι όλοι οι βουλευτές δεν θέλουν τη βασιλεία, γιατί λέει είναι οικογενειοκρατία. Και άμα κοιτάξεις να δεις. Κάτσε, πρώτα απ' όλα τη συγχαίουν τη βασιλεία με τους Γκλίξμπουργκ. Με το δίκιο τους εκεί πέρα. Τι δουλειά έχει εδώ πέρα ένας Δανός να... ή ένας Βαβαρός. Ναι. Εγώ θα πω το εξής. Όπως δεν έχει καμία δουλειά ο Βαβαρός, ο Όθωνας ή ο Γεώργιος ή ο Γκλίξμπουργκ ή ο ξέρω ποιος, δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα, έτσι δεν έχουν και αυτοί με σχέση με την Ελλάδα, γιατί κανείς από αυτούς δεν είναι Έλληνας. Βγήκε ο Γεωργιάκης λοιπόν στη Βουλή. Στην τριτολογία του το 11 νομίζω, το 9, δεν θυμάμαι πότε. Για το DNA λες. Ναι, και λέει ο Γιωργάκης ότι ήταν στην τριτολογία του για να περάσει το νόμο περί ηθαγένειας. Και λέει θα ήταν χαζό λέει, να συζητήσουμε λέει, ποιοι είναι Έλληνες λέει, στο DNA, όποιος είναι Έλληνας στο DNA να παίρνει την ηθαγένεια, γιατί δεν ξέρω λέει, πόσοι από το κοινοβούλιο σήμερα θα ήταν Έλληνες. Το είπε, στο DNA. Το είπε. Όχι, δεν είπα ακριβώς αυτό. Κατά λέξη είπε, γιατί άμα ψάξεις και το DNA εδώ πέρα των βουλευτών, δεν θα βρεις και πολύ ελληνικό DNA. Το είπε κατά λέξη. Ναι, αυτό λέμε. Ναι, και αυτό που λέει είναι όντως έτσι. Γιατί... Δεν το είπε δηλαδή, σου λέω, πολύπλοκα. Το είπε στα ράτα. Το είπε στα ράτα, μα το είπε.
αρχίζει γενομένες με αυτόν. Ναι, σαφώς. Βουλγαρικό, πολωνευραϊκό, αμερικανικό, με απ' όλα. Έμαθα σήμερα, μάλιστα, άκουγα μια εκπομπή που μιλάει ο Λαμπράκης τη ΕΝΤ και είπε ότι η Μάργαρετ Σαντ ήταν γραμματέας του Ροκφέλλερ. Εκεί γνωρίστηκε με τον Ανδρέα. Πότε ήταν. Πού το βρήκε αυτό. Παλιά. Πού το βρήκε. Τι. Πού το βρήκε αυτό. Το είπε ο Λαμπράκης στο ράδιο. Ο Λαμπράκης. Μανώλης Λαμπράκης, ο πρώτος της ΕΝΤ. Είπε ότι η Μαργαρίτα Παπανδρέου ήταν η Μαργαρίτα Τσάντ. Ήταν γραμματέας του Ροκφέλλερ και εκεί γνώρισε με τον Ανδρέα. Πρέπει να το ψάξουμε αυτό. Ναι, ήταν μια καλή πληροφορία. Όντως δένει αυτό. Καταρχήν ο Ανδρέας, έχουμε στοιχεία απόλυτα ότι, από το Rockefeller Foundation, ότι τον είχαν στείλει εδώ πέρα το 50 για να κάνει κάποιος 1950 για να κάνει και κάποιος... του δώσαν ως αποσκευή και τη Μαργαρίτα. Εκεί φαίνεται ερωτεύτηκε το ζευγάρι εκεί και κάνανε τα παιδιά που μας σώσανε. Τι κάνανε? Τα παιδιά που μας σώσανε. Όχι, το άλλο πιο πριν ερωτευτήκανε. Ναι, ναι. Παντού πήγαινε ο Ανδρέας. Δεν είναι και πολύ έρωτας. Εντάξει. Ναι. Εκεί πλέκτηκε το έρωος μεταξύ Ανδρέα και Μαργαρίτας. Ο Ανδρέας όντως είχε σχέση με τους Ροκφέλλερ, φαίνεται από το Ροκφέλλερ Foundation ότι τον είχαν στείλει εδώ πέρα ως προφέσορ Ανδρέας Παπανδρέου για να δει και τα οικονομικά το 50, τόσο παλιά. Και η Μαργαρίτα Τσάντ Παπανδρέου έφερε τον φεμινισμό στην Ελλάδα. Κοιτάω πρωτού κλείσουμε, μήπως έχουμε τίποτα. Ναι. Και η Μαργαρίτα Τσάντ Παπανδρέου έφερε το φεμινισμό στην τώρα Ελλάδα. Τώρα θα σου αντιστρέψω αυτό που μου είχες πει πριν. Άστο, θα το αφήσουμε για άλλη φορά αυτό. Μην με τσιγκλάς τώρα εσύ, εμένα την ώρα που κλείνουμε. Ναι. Το οποίο είναι μεγάλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάποιος μπορεί να το πάρει πολύ έτσι ψηλά. Όταν θα τρώει την παντόφλα το βράδυ, θα καταλάβει τις επιπτώσεις αυτού του πράγματος. Ή όταν θα δει τα αγοράκια πώς έχουν γίνει σήμερα. Ναι. Λοιπόν, να κλείσουμε. Ας κλείσουμε. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Έχουμε και άλλα για το Σόλωνα. Ναι, έχουμε κάποια πραγματάκια ακόμα. Ωραία, οπότε θα τελειώσουμε με το Σόλωνα και μετά πάμε να πούμε λίγα πράγματα για τον Πισίστρατο. Παπα Πισίστρατο. Λοιπόν, καλό βράδυ. Take me higher.